Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης, βρίσκεστε στο Busted και σήμερα θα δούμε και θα ανακαλύψουμε το Assassin's Creed Odyssey. Πριν λίγα 24 ώρα είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην Αθήνα και σε ένα ξεχωριστό event που διοργάνωσε η Ubisoft. Αμέσως μετά την E3 που τελείωσε πριν από λίγες εβδομάδες, η Ubisoft επέλεξε να φέρει το Assassin's Creed Odyssey στην Ελλάδα. Γιατί το Assassin's Creed Odyssey διαδραματίζεται στην Ελλάδα και στην περίοδο των Πελοποννησιακών πολέμων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ήμουν από τους πρώτους που κατάφερε να παίξει το Assassin's Creed Odyssey εκτός E3. Μόλις τελειώσω από εδώ και σας πω τις εντυπώσεις μου, τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε από αυτό που έπαιξα, θα δείτε και το gameplay μου από αυτή τη συνεδρία, από αυτό το event. Αυτό που θα δείτε δηλαδή σε λίγο να παίξει το Assassin's Creed Odyssey είναι δικό μου gameplay. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος να δείτε και τη μάχη εκεί στην παραλία, αν έχετε δει σε κάποιο trailer έως τώρα, η οποία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Και πριν πατήσω play για να δείτε το gameplay που έπαιξα πριν από λίγες ημέρες σε αυτό το event της Ubisoft, να σας πω λίγο τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Πρώτον, να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η έκδοση που έπαιξα το Assassin's Creed Odyssey ήταν μια σχετικά early build έκδοση του παιχνιδιού. Το Assassin's Creed Odyssey κυκλοφορεί κανονικά στις 5 Οκτωβρίου του 2018, οπότε έχει περιθώρια βελτίωση μέχρι τότε. Θεματάκια υπήρχαν περισσότερο στην απόδοση όταν υπήρχαν συνομιλίες και κάποια physics, θα δείτε και στο gameplay, προσπαθούσα να σπάσω κάποια αντικείμενα κλπ. Για να δω σε τι βαθμό εξέλιξης είναι και φαίνεται ότι όντως υπάρχουν θεματάκια ακόμα για να λύσουν. Λοιπόν, στο Assassin's Creed Odyssey για πρώτη φορά μπορούμε να επιλέξουμε άντρα χαρακτήρα ή γυναίκα, έτσι, τον Αλέξιο ή την Κασάνδρα. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει κάτι στην πορεία μας μέσα στο παιχνίδι, απλά το ότι έχουμε άλλο χαρακτήρα που χειριζόμαστε. Έτσι. Και οι δύο είναι Σπαρτιάτες, Σπαρτιάτες μισθοφόροι συγκεκριμένα, οι οποίοι έχουν ένα background, θα το δείτε και στο παιχνίδι, δεν θέλω να σποιλάρω, έμαθα κάποια πράγματα εκεί στο event, τα οποία όμως καλύτερα είναι και εγώ, αν ήταν η επιλογή μου, θα προτιμούσα να μην τα μάθω για να τα ανακαλύψω όταν θα παίξω το παιχνίδι στις 5 του Οκτώβρη. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο, όχι εννοώ τόσο ιστορικό όσον αφορά την ελληνική ιστορία, αλλά ένα ιστορικό υπόβαθρο όσον αφορά το lore του Assassin's Creed. Περισσότερα θα πούμε όταν κυκλοφορεί στο παιχνίδι κλπ. Λοιπόν, πέρα από τα θεματάκια που σας είπα, τα τεχνικά και τα θέματα απόδοσης που συνάντησα στην early build αυτή έκδοση του Assassin's Creed Odyssey, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό, πατάει στα χνάρια του Assassin's Creed Origins, έτσι. Πολλοί το έχουν κατηγορήσει έμεσα πλην σαφώς ότι πρόκειται για ένα reskin του Assassin's Creed Origins. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τελείως όσοι το αναφέρουν, γιατί όντως το παιχνίδι πατάει πάνω στο Assassin's Creed Origins. Όπως είχα πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, τα assets ήταν έτοιμα, γι' αυτό και το παιχνίδι δεν έκανε παύση 2 ετών για να κυκλοφορήσει. Κυκλοφορεί ένα χρόνο μετά το Origins. Το ότι πατάει πάνω στο Origins για μένα δεν το θεωρώ καθόλου αρνητικό, να σου πω την αλήθεια, γιατί το Origins είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Προσωπικά, όσοι με ακολουθείτε στο Facebook κλπ. Είστε στο Greek Busted Gamer στο Facebook group μας, ξέρετε ότι μου έχει αρέσει πάρα πολύ το Origins. Έχετε διαβάσει το review μου. Έχω σπαταλήσει πάνω από 100-150 ώρες για το παιχνίδι. Έχω ολοκληρώσει μέχρι και το Discovery Tour που είχε βγάλει ως expansion το παιχνίδι. Οπότε δεν θεωρώ καθόλου αρνητικό ότι το Odyssey πατάει πάνω στο Origins. Μάλιστα το θεωρώ φυσιολογικό σε έναν βαθμό, γιατί έγινε ένα reboot στην ουσία για το Assassin's Creed και το καινούριο περιβάλλον, αυτό που δημιουργήθηκε, έπρεπε κάπως να εκμεταλλευτεί και με άλλη ιστορία. Το θετικό είναι ότι η ιστορία διαδραματίζεται στην Ελλάδα. Έτσι, το gameplay που θα δείτε διαδραματίζεται στο νησί της Μυκόνου, έχει κάποια ιστορία. Επίσης, για πρώτη φορά σε παιχνίδια Assassin's Creed μπορούμε να επιλέξουμε επιλογές διαλόγων, το τι θα απαντήσουμε σε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση που μας κάνει κάποιο NPC. Αυτό δεν επηρεάζει τόσο την εξέλιξη του παιχνιδιού όσον αφορά την ιστορία, τους αντιπάλους κλπ, όσο περισσότερο την προσωπικότητά μας ανάλογα τις επιλογές που κάνουμε. Επίσης, αν και δεν έχει ελληνικά το παιχνίδι με την άποψη να έχει ελληνική μεταγλώτηση, ελληνικούς υπότιτλους, μου άρεσε η όλη ελληνοποίηση. Θα ακούσετε πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι από διάφορα NPC ελληνικά, στους δρόμους εκεί της Μυκόνου συγκεκριμένα που θα δείτε στο gameplay. Θα δούμε και θα ακούσουμε ελληνικά από χαρακτήρες που μιλάμε μαζί. Ήδη μέσα στο gameplay θα ακούσετε δύο φορές τη λέξη μαλάκα, γιατί εννοείται έτσι μιλούσαν στην αρχαία Ελλάδα. Το μαλάκα το είχαν ψωμοτήρι μάλλον. Προφανώς είναι η πιο γνωστή ελληνική λέξη στο εξωτερικό και για λόγους αστεϊσμούς αποφάσισαν να τη χρησιμοποιήσουν. Ομοιότητες με το Assassin's Creed Origins υπάρχουν ακόμα και στο skill tree και μέσα στα αντικείμενα, τα όπλα κλπ. Που εφουδιαζόμαστε. Αν και το σετάρισμα των όπλων είναι διαφορετικό αυτή τη στιγμή, με ένα σπασμένο δόρυ και το ανάλογο σπαθί μας, τόξο κλπ. Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τα abilities. Έτσι, αν θυμάστε καλά με το Origins, με το L1 και R1 έκανε μια overpower επίθεση. Εδώ, πατώντας κρατημένο το L1, LB όπως θα δείτε μέσα στο gameplay, γιατί το gameplay του Assassin's Creed Odyssey που έκανα ήταν σε Xbox One X. Πατώντας λοιπόν το L1 ή LB αλλιώς, ανοίγει ένα υπομενού διαφορετικών abilities. Προφανώς αυτά τα abilities θα κάνουμε assign εμείς τι θέλουμε να έχουμε σε συγκεκριμένο πλήκτρο. Για μένα το αποκορύφωμα ήταν αυτή η κλωτσιά που είναι δανεισμένη από την ταινία 300 με το This is Sparta.
θα δείτε ότι χρησιμοποίησα και πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι. Έχει κάποια άλλα διαφορετικά abilities τα οποία για μένα ενισχύουν πάρα πολύ το gameplay και τις μάχες, για να επιλέξετε ανάλογα τη στρατηγική που θέλετε, έτσι. Ενώ θετική εντύπωση μου έκανε κιόλας και το άνοιγμα λίγο το scale της μάχης, γιατί όπως θα δείτε π.χ. και στην παραλία, έγινε μια προσπάθεια να υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες μέσα και να παλεύουμε με πάρα πολλούς και με συγκεκριμένο objective. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο Origins. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι στο Assassin's Creed Odyssey επιστρέφει αυτός ο θεσμός του πλοίου. Μάλιστα, όπως μου είπαν από τη Ubisoft, το πλοίο πρέπει να θεωρείται το σπίτι μας και το crew μας, το οποίο μπορούμε να κάνουμε recruit και νέα μέλη, είναι η οικογένειά μας στην ουσία, έτσι. Ως μισθοφόροι που γυρνάμε σε διάφορες αποστολές κλπ. Τώρα, στα αρνητικά του παιχνιδιού, πέρα από τα τεχνικά προβλήματα και κάποια θεματάκια απόδοσης που θεωρώ, έτσι, όπως επίσης μου είπαν από τη Ubisoft, ότι πρόκειται και υπάρχουν λόγω της early build έκδοσης, ήταν κάποια πράγματα τα οποία με ξένησαν, όπως το ότι επίσης θα το δείτε στο gameplay, ότι κάποια στιγμή που κόλλησα με το πλοίο, πάτησα κρατημένο, ξέρω εγώ, τον κύκλο ή τον B αλλιώς εκεί που έπαιξε στο Xbox One X και το πλοίο κάνει όπισθεν. Εντάξει, προφανώς χρησιμοποιήθηκε για να υπάρχει μια ευελιξία εκεί που κινούμαστε στο Αιγαίο, αλλά δεν γίνεται να μην περνάει απαρατήρητο όταν το πλοίο σου κάνει όπισθεν, λες και κόβεις το τιμόνι σου από το αυτοκίνητο. Πέρα από αυτά, κάποια άλλα κολληματάκια στις μάχες με την αποφυγή κλπ. Επίσης θεωρώ ότι πρόκειται να βελτιωθούν στην τελική έκδοση του παιχνιδιού, αλλά δεν θα σας κουράσω άλλο, θα σταματήσω εδώ με τις εντυπώσεις μου και θα σας αφήσω να απολαύσετε το gameplay που έπαιξα σε αυτό το ξεχωριστό event της Ubisoft και περισσότερα θα πούμε και σε επόμενα βίντεο και φυσικά στο bytes.gr. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι μας, γιατί πέρα το ότι μας βοηθάει, μας δίνει την έμπρακτη υποστήριξή σας για να συνεχίσουμε να κάνουμε μεγαλύτερα και δυνατότερα πράγματα. Ήμουν ο Δημήτρης, είσαστε στο Bastid, σας αφήνω να απολαύσετε το gameplay από το Assassin's Creed Odyssey. Περιμένω τα σχόλια σας από κάτω για να με ρωτήσετε αν θέλετε κάτι για το παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο. Και πάμε να δούμε το Assassin's Creed Odyssey. I never thought Poseidon's anger would be too much for the mighty Alexios' stomach. That storm was more than just anger, Varnavas. That was personal. Malaka. The Thelos Islands, two sides of the same coin. Thelos, sacred birthplace of Artemis and Apollo, and Mykonos, where people do everything that's forbidden on Thelos. Read me the note again. Eagle-bearing Mystios, that's you. Lotharkis, cruel leader of Thelos Islands, takes money from our pockets and food from our mouths, all to feed his insatiable. Yes, his insatiable thirst for power. Podarkis is one of them, Barnavas. The one hunting my family. Keep reading. We are a modest but fierce group of rebels who'd pay you handsomely to help us overthrow our vile oppressor. I pray the winds guide you swiftly to our shores, Mystios. Our people are dying. Signed, Kira. I'm here for Podarkis' head. The rebels will lead me right to him. These are such beautiful islands, Alexios. At least visit the sanctuary of Apollo before you start taking heads. Does the note say where Kira is? There are two locations marked. A camp along the northwestern coast, and a hideout that looks like it's underneath the city.
It's time I met with this Kira. I'll have the ship ready in case we need any immediate departures. That was Cephalonia, and that was mostly your fault. Here, Alexios. Here, Varnavas. Ούτε στολμή τούτο! Άπα δε στρέχετε! Ισόναρ, καθέντρο! Κύμαρτον! Το είναι επιθυμό! Πώς? Ω, θεοί! Διατίεμαι! Διατίεμαι! Πανυπόφορον... Mykonos is a lot busier than Cephalonia. Marcos would like it here. I'll see your every move. There's the rebel hideout. Έναν εξάδελφον για έφω, ως της ορεσίδιος είναι, λέγει ούτως ότι η συνεργία του είναι στην περιοχή. Όμοιμοι, ζητήσουν ως έφω η φορά. Η τούτος είναι καταλήξη. Πού πιστεύω, πλήρωση, θερμόν, έχει πολλά. Άντε.
φώτα. Αλλά δεν έλεγε ότι η like a good place for a hideout. I'm looking for the one called Kira. I've come in response to a call for help. You missed. Are you here to spy, Athenian? Or maybe you are Athena herself. Dressed in a dirty disguise? Sure, I'm a god. You think it's wise to throw blades first and ask questions later? Podarkis and his men have been hunting and killing us without mercy. His spies are everywhere. He won't rest until all who oppose him are dead. We are all that's left of the resistance. This is the first night we aren't fighting for our lives. And it could be our last. And suddenly, you show up. This is why I'm here. It's your symbol, right? You're the Mystios who bears the Eagle of Zeus? My apologies. These are dangerous times for anyone waging war against the Athenian Empire and the Delian League. I am Kira. Your note mentions Podarkis. I'm going to find him. His house is on the coast, north of Mykonos City. But he's heavily guarded. We've never been able to get close enough without taking heavy casualties. This is why I sent for you. I came here to help you deal with one man, not go to war. Which is why I sent word of a rebellion to the mighty Alexios, and Sparta too. Podarkis discovered the other camp and sent Athenian soldiers to attack. Malacca! You and your rebels are too drunk to fight. Leave the soldiers to me. If you think I'm going to miss a chance to kill Athenians, you're the one who's drunk.
Did Sparta answer your call for help? A polemarchos named Thaletas and a handful of Spartans landed on Mykonos not long before you. It's their camp we're headed to, isn't it? Thaletas needs our help now, though he'd never admit it. Sounds Spartan, all right. Got the blood pumping. I should talk to this Spartan. Ah, you fought well, Kira. You too, Spartan? Not Spartan, just deadly. Well, you fight and talk like one. What do they call you, warrior? This is Alexios, the one I told you about. They call me Thaletas. I was polemarchos to the Spartans here. Was? Our ship was sunk. Our generals killed. There are only a few of us left. We've all lost friends to this war. And we will mourn them later. She's right. We shouldn't be standing here, drenched in Athenian blood. We'll be safe in the hideout. Let's talk there. Will you come to the hideout now, or meet us there later? There's no time to waste. We'll go to the hideout now. How long till Podarkis finds us? We're right under his nose! His nose is so high in the air, he couldn't find the statue of Artemis Aglotera if he was standing on her head! We know where he lives! I say we knock down his door and run our spears through his face! That's a terrible plan! The Spartan phalanx is impenetrable in a ground assault. Not when there's only 12 of you. You think with your heart. That's what I like about you. But you're a general. To those men now, you need to think with your head. All you do is hide in caves and lurk in shadows.
We didn't come here to hide. We came here to fight. And we will. But right now we're outnumbered. We must be strategic. Alexios, what do you think we should do? Kira's right. Taking them head on would be suicide. Sailing here was suicide! Right now, my men are on the beach. That's where I'll be. Thaletas, don't! If you decide you actually want to win this rebellion, come find me. Ugh, Spartans. Don't mind him. He'll be fine after he kicks something. But I'm glad you agree with me, Alexios. Meet me at the Temple of Artemis. There we can discuss how to take down Podarkis. Oh, this is going to be a long rebellion. Did you hear about the secret group of Kozakos? Who said? Some say they don't even care about things. But you didn't. Apparently, they really I'm coming for you, Podarkis.
don't. Alexios, I'm glad you came. I'm glad you didn't throw another blade at me. I know. You came all this way and I was cruel to you. Well, you weren't the first, and you won't be the last. Dillians are kind people. At least we were. Before him. Podarkis. That man's been hunting me my whole life. Podarkis and others like him want me and my family dead. He executed my family when I was very little. I survived on the streets. Was raised by hunters, rogue warriors, and mercenaries like you. They are my family now. And one day, I will fire an arrow into his black heart. One for every Dillian family he's destroyed. Then it's time we turn this predator into prey. How do we get past his guards? Soldiers need two things to fight. Swords in their hands and food in their bellies. Take them away, and the guards fall. Scouts reported Podarkis' supplies and weapons were stockpiled in the old ruins on Delos Island. I'll go to Delos, find their stockpiles, and destroy them. Ready for you, Commander. Entering neutral waters, Commander. Archers, ready yourselves. Leaving the harbor. Archers, take your marks.
Nothing to worry about now. Eagle Bearer,
My name is Herodianos, second to Thaletas in battle. The dogs of war howl for blood, and thanks to you, Sparta now howls back. Sounds like a lot of howling. Fight with us! Together we'll run our shields through their skulls and spears through their hearts. I'd be honored to fight with Sparta. To battle! Athenians to Hades! No one can stop me! Ugh!